ρωτήσω την απάντησή μου λέγοντας το εξής. Ακούγοντας για τις δυνατότητες ή τις επιλογές που έχει το Πασόκ, δεν υπάρχει κοινάλ εδώ. Μπερδεύεστε, όχι εσείς. Πασόκ υπάρχει. Απλά χρησιμοποιούν κάποιους ανθρώπους, κάποιες άλλες ομάδες για να κρύψουν το Πασόκ. Απαντώ λοιπόν, όχι εσείς, όχι εσείς. Όχι εσείς, όχι εσείς. Έκανε συνέδριο, κύριε Βέτα. Όχι εσείς, είναι η δική μου ανάλυση. Επιτρέψτε μου λοιπόν ότι αν τολμήσει, εκτιμώ το Πασόκ και το κοινάλ να συνεργαστεί ξανά με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω θα ακούσει αυτή την ακολουθία που ακούμε στα τελευταία μας. Ξέρετε, αυτό το εν τόπο χλωερό, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο αναψύξεως. Αυτό μοιάζει λίγο σαν ένα πέδρα, πόνο, λύπη, στεναγμό. Άρα δεν θα τα αποφύγει αυτό. Εάν σήμερα συζητάμε για θέματα αναθεώρησης, συζητάμε για θέματα. Η κυρία Γεννιά τα έθεσε. Γιατί τα έθεσε αυτά τα θέματα? Πριν από ένα μήνα. Για να μην συζητηθούν. Mm-hmm. Γιατί τα έθεσε? Εμείς ξέρετε, δεν λύνουμε ούτε ψυχολογικά προβλήματα, ούτε πολιτικά προβλήματα του Πασόκ και του Κουινάλ. Είμαστε εδώ ως πολιτικός χώρος να συζητήσουμε. Ο κόσμος έχει θέματα, έχει προβλήματα με σοβαρότητα. Γιατί θέλετε να συνεργαστείτε, αν έχουν ψυχολογικά, πώς θα πάτε τα προβλήματα? Όχι, άλλο είπα. Δεν θα ασχοληθούμε μετά. Ναι. Ο καθένας μας, την παρέα μας εδώ, θέτει τις απόψεις του και στη βάση λοιπόν ενός κανονικού λευκού τραπεζιού συζητάμε τις απόψεις μας. Δεν μπορείτε όμως να αποσύρετε απόψεις προμηνώς. Δεν μπορώ εγώ να αποσύρω την πρότασή μου που την έκανα ως πολιτικός αρχηγός. Ως πολιτικός αρχηγός. Ξέρετε, οι ηγετικές φυσιογνωμίες ή τα χαμηλά ηγετικά προσόντα δεν θα τα λύσουμε εδώ στο τραπέζι. Φαίνεται ποιος είναι ο ηγέτης. Είναι δυνατόν σήμερα ο κόσμος, οι ψηφοφόροι του Πασόκ και του Κοινάλ να μην ξέρουν ποιος θα συνεργαστούν στις επόμενες εκλογές? Έχει, κυρία Γεννημαρκά, δηλαδή βάζω με όποιον να είναι, με ό,τι να είναι. Μισό λεπτό. Τι εννοείτε τώρα, κύριε Βέτα, όμως? Όχι, θα βάλω σημείες. Σας πέραψα λίγο. Τι εννοείτε μετά? Πάντα σε τέσσερις ερωτήσεις προηγούμενες. Χαμηλά ηγετικά προσόντα. Ψυχολογικά προβλήματα, χαμηλά ηγετικά προσόντα. Μα βεβαίως, προσέξτε. Ποιος έχει αυτό το χαρακτηριστικά? Κυρία Γεννημαρκά, δεν είναι χαμηλό ηγετικό προσόν να βγαίνεις, να εκπροσωπείς ένα χώρο, να καταθέτεις πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, αυτό που ο κόσμος, χρόνια συζητά. Για τη Β' Αθηνών, για το ένα, για το άλλο, συνταγματική αναθεώρηση. Ένα σημαντικό πλαίσιο συζήτησης. Σημαντικό, το λέω, ο κόσμος στο τελευταίο χωριό της χώρας. Και να το αποσύρεις μετά από 1,5 μήνα χωρίς να εξηγείς. Εγώ και μπερδεύομαι πολύ εύκολα, κύριε Βέτα, τώρα. Εσείς λέτε προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις έχουμε απλωμένο το χέρι να κάτσουμε να μιλήσουμε. Κάτσε να μιλήσετε τώρα με ένα κόμμα το οποίο έχει μισό λεπτό μια ηγεσία με χαμηλά, όπως το είπατε, ηγετικά προσόντα. Έχει αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Μισό λεπτό, τον πρώην πρωθυπουργό. Αυτό δεν είναι το πρώτο μνημόνιο. Ακούστε με. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Εγώ δεν χαρακτήρισα έναν άνθρωπο έτσι χωρίς να το στοιχειοθετήσω. Ως πολίτης βλέπω έναν πολιτικό αρχηγό να συζητάει και να θέτει στον κύριο Τσίπρα τη Β' Αθηνών. Αλλά παρόλα αυτά θέλετε τον να τον ακούσαμε όλοι μας. Ναι. Την ακούσαμε την κυρία Γεννημαρκά. Αυτό πια το αποσύρει. Δεν την ενδιαφέρει ο εκδημοκρατισμός. Η καλύτερη, αν θέλετε, αποτύπωση της λαϊκής βούλησης. Τι την φέρνει, για παράδειγμα, στο δίλημα να το βγάλει αυτό από τη συζήτηση? Δεν ξέρετε αυτό ποια είναι λοιπόν τα επιχειρήματα της κυρίας Γεννημαρκά που λέει οι εκλογές εδώ και τώρα, ότι αυτή τη στιγμή διεκδεύεται το μέλλον της χώρας σε συζητήσεις που γίνονται και σε διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς που πιάνουν τη μεταμνημονιακή εποχή και που ενδεχομένως θα έχουμε περάσει και σε εκλογές και τα φορά και άλλο. Μιλάτε για την Γεννημαρκά του Μάη του Απρίλη τώρα. Γιατί εγώ μιλάω σας λέω για τις τελευταίες της εμφανίσεις και σε... Για την τελευταία επιστολή, όχι, την τελευταία επιστολή. Και επιστολή και τη συνέντευξη που έδωσε. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε μία από τις επιστολές. Δεν μπορώ να συζητήσω και την αναθεώρηση. Την περασμένη εβδομάδα. Άρα πάμε να συζητήσουμε λοιπόν την θέση της για εκλογές. Κοιτάξτε, το Πασόκ έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το Κοινάλ γενικά. Το Πασόκ, για να μην βάζω στο Κοινάλ, δεν ανήκουν. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμπλακεί, αν θέλετε, σε διαδικασίες πολιτικής εξουσίας. Επομένως και προβλήματα. Ακούστε. Το Πασόκ έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα υπουργών του, έχει προβλήματα βουλευτών του. Έχουν κυβερνήσει τον τόπο 25 χρόνια, γεμάτα 25 χρόνια, οπότε υπάρχουν προβλήματα. Η κυρία Γεννηματά προφανώς πιέζεται. Πιέζεται από εξεταστικές, πιέζεται από Νοβάρτης, πιέζεται από πράγματα που μπορεί να βγουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, δεν έχει στην πολιτική του ατζέντα ή στην ανθρωπογεωγραφική του ατζέντα ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι κινούμενες δικογραφίες. Δεν το έχουμε αυτό. Συγχωρέστε μας. Δεν το έχουμε. Δεν έχουμε ένα βουλευτή, δεν έχουμε ένα υπουργό και κυρίως δεν έχουμε πρωθυπουργό ο οποίος είναι στην πλάτη του δικογραφίας. Η Βουλή έχει την κάρη από δικογραφίες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Οι άνθρωποι εύχομαι να βγουν καθαροί. Υπάρχει το να το πούμε και το είπα μόλις τώρα. Το είπα μόλις τώρα. Εύχομαι οι άνθρωποι να βγουν καθαροί, αυτό είπα μόλις τώρα. Αλλά μισό λεπτό. Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες. Και αν αυτός ο χώρος ο πολιτικός δεν απεμπλακεί ευκρινώς με καθαρά χαρτιά από αυτή την ιστορία, ξέρετε, το δικό μου καρκίνο εγώ θα τον λύσω. Το πρόβλημά μου, την υγεία μου, εγώ θα τη λύσω. Εγώ, αν θέλω να συνεργαστώ με εσάς, εγώ πρέπει να λύσω τα ιστορικά μου προβλήματα. Έχω μπλεχθεί ειλικρινά πάντως, κύριε Βέτα. Εσείς απλώνετε το χέρι σε αυτή την κατάσταση που τόσο γλαφυρά περιγράφετε. Εμείς απλώνουμε το χέρι σε καθαρές προοδευτικές δυνάμεις με χαρτιά και με δεσμεύσεις. Όχι λόγια του αέρα.
Εμείς μιλάμε αύριο για αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτόν τον μισθό θα τον πάρει ο άλλος στο τέλος του χρόνου. Αν πάνε καλά τα πράγματα που θα πάνε και θα τελειώσουν οι συλλογικές συμβάσεις. Εμείς θέλουμε πρόταση. Οριακά είπε ο κύριος Ζόλας. Θέλω να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Συγγνώμη. Καλείται επισήμως το κίνημα αλλαγής, το Πασόκ, όπως λέτε εσείς, την κυρία Γεννηματά και τα στελέχη τους, να απαντήσουν επί συγκεκριμένων θεμάτων. Μα προφανώς, γιατί δεν θέλει. Το καλούμε. Καλείται τώρα. Όλα τα στελέχη. Όλα τα στελέχη. Είπα πριν. Όχι, δεν θέλω. Μα πείτε τι θέλει. Εμείς δεν μιλάμε με κάθε στελέχο ξεχωριστά. Μιλάμε με την κυρία Γεννηματά. Αυτό σας λέω. Προσέξτε. Η κυρία Γεννηματά θα έχει τη δυνατότητα, να είστε απολύτως σίγουρος, να συζητήσει μαζί μας για αυτά που ίδια έθεσε, αν την αφήσουν κάποιοι οι οποίοι δεν την αφήνουν αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Λοβέρδος έχουν την ίδια άποψη με την κυρία Γεννηματά για τα θέματα της αναθεώρησης. Δεν νομίζω. Άρα γι' αυτό είπα πριν ότι την δική μας εσωτερικότητα θα τη λύσουμε ο καθένας μόνοι μας. Θα λύσει τα εσωτερικά της θέματα, ο κόσμος το βλέπει και ο κόσμος του κοινάλ με έναν τρόπο από τις συζητήσεις που κάνω σαν άνθρωπος. Το απαιτεί για κάποιους ανθρώπους. Να φύγουν κάποια βαρύδια, έτσι τα λέει, δεν τα λέω εγώ, ο κόσμος τα λέει. Να φύγουν κάποιοι άνθρωποι που μπλοκάρουν, αν θέλετε, τη δυνατότητα της κυρίας Γεννηματά να συζητήσει προοδευτικά με όλες τις δυνάμεις του τόπου. Εδώ θα φανούμε όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ φορά προσβλέπει σε μια συνεργασία στο μέλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσβλέπει με όλους τους ανθρώπους, με όλους τους πολίτες, με όλα τα πολιτικά σχήματα τα οποία συμφωνούν για μια προοδευτική μισθούς, συντάξεις. Αυτά είναι τα πράγματα. Σας ανάπτυξη... το ρωτάω, γιατί ο κύριος Εντένο, που είναι ο επικεφαλής του Eurogroup, μέσα στις δηλώσεις που έκανε και σχετικά, τις παρακολουθήσαμε τώρα στο Κύριακο, και λέει για να μείνουμε πιστοί στις μεταρρυθμίσεις και η κυβέρνηση και το όλα αυτά, είπε και το άλλο που λέει ότι το momentum των μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης θα πρέπει να διασφαλίζεται ακόμη και όταν αλλάζει ο πολιτικός κύκλος. Και θα ήθελα να δω, έτσι όπως είπε, ευρεία υποστήριξη για αυτό το σχέδιο ανάπτυξης, έτσι, το οποίο επεξεργάζεται η δική σας κυβέρνηση. Πιστεύω στις νομοτέλειες μερικών πραγμάτων. Πιστεύω ότι η χώρα το 2015 ξεκίνησε μια δύσκολη πορεία η οποία θα συνεχιστεί. Η πορεία της χώρας στο μέλλον της, με πρωθυπουργούς καθαρούς, με κυβερνήσεις καθαρές, χωρίς να βάζουν το χέρι στο μέλι, και με αλλαγές σημαντικές δημοκρατίας και στην απασχόληση και στην εργασία και στη δημόσια διοίκηση, θα συνεχιστεί. Δεν θα σταματήσει. Αυτό είναι το δίλημα για τα μεγάλα πολιτικά, αν θέλετε, για τα πολιτικά κόμματα, τα οποία διατηρούν τα ίδια, ότι είναι προοδευτικά. Εδώ θα δοθεί η μάχη για την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, για παράδειγμα, στην οποία το Πασόκ έχει βάλει πολύ μεγάλο χέρι. Επίσης, Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη να πει ναι. Θα θέλαμε πάρα πολύ να βγει ο Μητσοτάκης αύριο και να πει ο κύριος Μητσοτάκης να πει ναι στις συλλογικές συμβάσεις. Ναι στην αύξηση του μισθού. Ναι στην αύξηση των συντάξεων. Όχι σε άλλες πολιτικές λιτότητες. Το απαιτεί ο κόσμος. Αν θα το κάνει, είναι η δική του επιλογή. Αλλά εμείς αυτή την πρόταση και μόνο έχουμε. Δεν έχουμε άλλη πρόταση. Και την καταθέτουμε σε όλους. Όποιος την υπογράψει την πρόταση αυτή, θα κριθεί και από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι εξαιρετικά, νομίζω, σοφός και ξέρει τι πέρασε. Ξέρει ποιος τον έφερε εδώ. Δεν τα ξέχασε. Όλοι αυτοί, ξέρετε, η διαφορά, η διαπλοκή, το μαύρο χρήμα, τα κακουργήματα, πρόσφατο παράδειγμα με τα φάρμακα των καρκινοπαθών. Πρέπει αυτή η χώρα να καθαρίσει. Και για να την καθαρίσει αυτή η χώρα, δεν πρέπει να έχει βαρύδια. Δεν μπορεί ο Βέτας, για παράδειγμα, να τον πιάνει από παντού και να μπορεί να φωνάζει εδώ μέσα. Εγώ τώρα όμως επικεντρώνομαι στο κομμάτι της οικονομίας, κύριε Βέτα. Όπου θέλετε, επικεντρώνομαι. Είναι και τα θέματα αυτά τα οποία βάζω στο τραπέζι. Αλλά από την άλλη, στο κομμάτι της οικονομίας. Κάποια στιγμή κλήθηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να βάλουν πλάτη σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα και το έπραξαν. Τώρα περνάμε στο επόμενο. Θα καλέσει η κυβέρνηση αυτή αυτό το αναπτυξιακό, το οποίο επεξεργάζεστε και σχεδιάζετε, να το συζητήσετε και με τους άλλους, ώστε αυτό που λέει εδώ Σεντένο, θέλω να το δω, ότι έχει ευρεία αποδοχή και όλοι θα το ακολουθήσουν, ανεξαρτήτως τι θα γίνει και ποια κυβέρνηση μετά θα έρθει, δεν θα παρεκκλίνουμε και δεν θα γυρίσουμε, θα λένε ότι αυτό δεν είναι δικό μου πρόγραμμα. Χ. Νομίζω ότι ο κ. Τσακαλώτος παρουσίασε τη γενική εικόνα. Αυτό παρουσίασε. Έγινε αποδεκτή αυτή η γενική εικόνα. Νομίζω ότι το αναπτυξιακό μας σχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή, θα συζητηθεί. Νομίζω ότι θα αποτελέσει συζήτηση, θα γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα. Εκεί λοιπόν μπορούμε όλοι να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας και να κριθούμε γι' αυτό και σε αυτό το σχέδιο. Εκεί θα αποκαλυφθούν, πιστέψτε με, πάρα πολλά πράγματα για τις προθέσεις κάποιων. Στη δημόσια διοίκηση, όταν κάποιοι λένε ότι δεν θα πωλήσει ο κόσμο, αλλά οι ιδιώτες κάνουν πολύ καλύτερα αυτό το κομμάτι, θα μας τα ορίσουν αυτά τα κομμάτια. Δεν μπορεί να κατατεθεί μια πρόταση στον κύριο Μητσοτάκη χωρίς να ορίζει πραγματικά τι εννοεί, έτσι γενικά και αόριστα. Όπως το κομμάτι της ανάπτυξης θα αναπτύξω κατά 4%. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι θα τηρηθεί το 1:5. Είπα, ναι, ναι. Αλλά δεν θα κάνουν απολύσεις. Αυτό στο σχέδιό του και το πλάνο του. Όχι, όχι. Είπε, θα τηρήσω το 1:5, δεν θα κάνω απολύσεις. Και ο ιδιωτικός τομέας θα κάνει πολύ καλύτερα πράγματα. Αυτά, άμα τα συνδυάσετε και βγάλετε μια λογική πρόταση,
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό και τα μέτρα που λέμε, αν γίνεται να ξεψηφιστούν, να ξενομοθετηθούν? Γιατί είδαμε και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, στην ΕΡΤΕΝΑ και στο Πάμε Αλλιώς, χθες, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, έτσι δεν ήταν εδώ, ήταν. Είπε ότι δεν είναι η ώρα να λέμε ποια μέτρα θα πάρθουν πίσω και ξεφρασίσουμε και τη δυσφορία του που κάποιοι το κάνουν αυτό. Κατώτατος μισθός. Νομίζω ότι έχει δύο οπτικές. Το πρώτο είναι ότι εμείς μιλάμε για την βαθμία αναταξή του και τη βαθμία ανάκτησή του. Δεν μιλάμε για 751, μιλάμε όμως ότι λέμε ότι οι παραγωγικοί φορείς, αυτό είναι το ορθό, αυτό είναι το σωστό. Δεν είμαστε κυβέρνηση που πιστεύουμε ότι με υπουργικές αποφάσεις πρέπει να αυξάνουμε, όπως κατήργησαν κάποτε κάποιοι με υπουργικές αποφάσεις, βαθμιαία. Στο βαθμό που η οικονομία το σηκώνει, δεν πληγώνει τη μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και κερδίζει και αυτό. Άρα μπορεί να δούμε, να μην δούμε φέτος, ας πούμε, αν όλα πάνε καλά μετά τον Αύγουστο, να μην δούμε να αυξάνεται το κατώτατο μισθό από φέτος. Αυτά νομίζω είναι. Γιατί άμα μας λέτε ότι μπορεί να επιτρέπει η οικονομία. Όχι, δεν είπα αυτό. Ήθελα να σα έρθω να κατεβαίνει ανάλογα με τους δείκτες. Είπα ότι έχεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Προφανώς, λέω, ίσως το 751 να μην μπορεί αυτή τη στιγμή μια μικρομεσαία επιχείρηση να το σηκώσει. Δεν μιλάμε για το 751, μιλάμε τώρα για. Βαθμία θα είναι. Εκτιμώ πως και φέτος θα έχουμε τις πρώτες καλές ειδήσεις. Όμως, να ξέρουμε ένα πράγμα, γιατί ακούγεται από την μια πλευρά. Αυτό το 60, λέω ένα ποσό, μην το. Παράδειγμα, ενδεικτικά το χρησιμοποιώ. Παράδειγμα, δεν θα σα έκανα. Παράδειγμα. Άρα λοιπόν, αυτό το μικρό ποσό που θα πάρει ο εργαζόμενος θα γίνει ιδιωτική κατανάλωση. Θα πάει σε ψωμί, σε γάλα, σε υποχρεώσεις. Δεν θα πάει σε τράπεζα, δεν θα αποταμιευτεί. Άρα λοιπόν, είναι αυτό που θα σηκώσει και την ιδιωτική ζήτηση, που τόσο σημαντική είναι και τόσο βοηθάει πάρα πολύ στην αύξηση του μεγέθους, του ρυθμού μεγέθους. Σε 22, η κατάτμιση της Β' Αθήνας θα γίνει πριν τις επόμενες εκλογές? Αυτά είναι θέματα που τα επεξεργάζεται ο Πρωθυπουργός και δεν τολμώ να τα συζητήσω. Πρέπει είναι να γίνει, πρωί. Επιμένω να μην απαντήσω σε αυτό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Έχει μέσα πολλά τεχνικά ζητήματα, πολλά τεχνικά σημεία. Ας μην απαντήσω επιδερμικά, γιατί. Και επίσης, κύριε Βέτα, κλείνει το θέμα με την επαναδιαπραγμάτευση. Εν πάση περιπτώσει, να ξανατεθεί στη συζήτηση οι πρόοροι, οι συντάξεις, οι νέες περικοπές της συντάξης. Εμείς πάμε μέχρι την έφτασα πεζιού. Παρακολούθησα τον κύριο Τσανακόπουλο που λέει δεν υπάρχει θέμα επαναδιαπραγμάτευσης. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, όταν μπήκα και έχετε στρώσει το δρόμο μέχρι το τέλος. Όταν μπήκα και. Βέτα, μπορεί να πηγαίνετε μέχρι εδώ. Έχει στρωθεί ο δρόμος. Θα το απαντήσω σχηματικά. Θα το απαντήσω σχηματικά. Όταν λοιπόν μπήκα, χαιρέτησα τον συνάδελφό σου γιατί δεν θέλω να ενοχλήσω. Τώρα φεύγοντας θα χαιρετήσω και τους υπόλοιπους. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πάμε μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επίλυση του ζητήματος του χρέους. Όσοι λέγαν παλιά ότι η χώρα έβγαινε το 2014, δεν έβγαινε. Ούτε ολοκλήρωση του προγράμματος υπήρχε και κυρίως συζήτηση για το χρέος. Τώρα η χώρα βγαίνει το οικονομικό πρόγραμμα. Από τις 21 του Αυγούστου έχουμε εξαιρετικό πρωθυπουργό. Έχουμε εξαιρετικούς υπουργούς, έχουμε εξαιρετικά στελέχη, ναι, και εδώ ένα πολιτικό σύστημα όριμο να συζητήσει για τη δυνατότητα αυτή. Κύριε Βέτα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να που δεν τους χαιρετήσετε όμως όλους, γιατί Μάριος σηκώνεται αμέσως.